Αλληλούια, δόξα τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Ήρθαμε στο σπίτι του Πατέρα μας και ήρθαμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό και τον ευχαριστούμε. Και η ερώτηση είναι αν χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στον οίκο του Κυρίου, όπως μας μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και όπως διαβάσαμε στο σημερινό κεφάλαιο στους ψαλμούς, εξέφρασε ο Δαβίδ μια πολύ ωραία επιθυμία. Λέει, θέλω να κατοικώ όλες τις ημέρες της ζωής μου στον οίκο του Κυρίου. Και πιστεύω είναι μετά από το σπίτι μας, είναι το καλύτερο σπίτι που μπορούμε να επισκεφτούμε και τον ευχαριστούμε. Ήρθαμε σήμερα να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων. Ήρθαμε να συναντήσουμε σήμερα την ελπίδα μας. Ήρθαμε να συναντήσουμε τον Πατέρα το Στοργικό να σε πάρει αγκαλιά. Κάποιος μπορεί να ήρθε σήμερα να επισκεφτεί το γιατρό. Κάποιος απλά ήρθε να μαθητεύσει. Και ευχαριστούμε που έχει όλα αυτά τα περιλαμβάνει μία εκκλησία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας, μας τα φανέρωσε αυτά. Και τώρα μπορούμε σαν πρώην αμαρτωλοί, πρώην κοσμικοί, πρώην άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την αμαρτία, να πούνε το Ιησούς Χριστός με ελευθέρωσε από όλα αυτά. Δεν με κυριεύει πλέον η αμαρτία. Δεν είμαι πλέον κάτω από νόμο. Δεν με κρατάει καμία αλυσίδα. Αλλά μας κρατήσει μόνο η αλυσίδα της αγάπης που τη δίνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ας μας δέσει με αυτήν. Να μας δέσει τόσο πολύ αυτή η αλυσίδα ώστε να μην μπορούμε να φύγουμε. Και ποιος θέλει να φύγει από την αγάπη η οποία δεν χρειάζεται κάτι να δώσεις πίσω. Ο Ιησούς Χριστός εδώ πέθανε για μας χωρίς να του το έχουμε ζητήσει, χωρίς το περιμέναμε, γεννηθήκαμε και έκανε τη μεγάλη χάρη να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Και καλούμαστε σαν αναγεννημένοι πλέον, αφού άλλαξε η καρδιά μας, αυτό να κυνηγάμε. Μόνο τον Ιησού Χριστό να ακολουθούμε και να προσέχουμε το τι ακούμε αυτόν τον έσχατο καιρό, γιατί πολλά έχει να προσφέρει αυτή την περίοδο ο κόσμος και όσο πάει χειροτερεύει βέβαια, αλλά τα παιδιά του Θεού, τα αισθητήριά τους είναι γυμνασμένα. Προσέχουμε το τι ακούμε και το τι βλέπουμε και ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο που δίνει αυτή τη δύναμη μέσα μας, μας δίνει τη σοφία και μας δίνει αυτή τη διάκριση να επιλέγουμε πάντα το αγαθό. Και αυτή τη στιγμή επιλέξαμε πάλι το αγαθό, γιατί ο Κύριος μας το είπε, ότι καλά έκανες λαέ μου και ήρθες, καλό έγινε όντως εμάς. Δεν θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο να κάνουμε από το να συναντήσουμε τον μπαμπά μας. Τι ωραίο που είναι αυτό, τι απίστευτο είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας αγάπησε με τόσο απίστευτη αγάπη. Δεν μπαίνει στο μυαλό μας το ότι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό σκεφτόταν εσένα και μένα πριν 2000 χρόνια να λέει έχω στο νου μου τον Ηλία, έχω στο νου μου τον Δημήτρη, έχω στο νου μου τον Γιώργο, έχω στο νου μου τη Μαρία. Την ώρα που πέθαινε, την ώρα που έσταζε μία σταγόνα από το αίμα και ο μόνος αμαρτωλός στον κόσμο να ήμουνα θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός να σταυρωθεί για μένα. Ο μόνος να ήμουνα. Και ευχαριστούμε που το έκανε για όλους εμάς. Είναι απίστευτο, αγαπητά αδέρφια. Τον ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι ο Σολομώντας του δόθηκε ευκαιρία να ζητήσει κάτι από τον Κύριο. Και τι ζήτησε, θα μπορούσε τόσα να ζητήσει και θα του το έδινε ο Κύριος. Οτιδήποτε και αν είχε η καρδιά του θα του το έδινε ο Κύριος. Αλλά επέλεξε να ζητήσει μια καρδιά να έχει σοφία, να ξέρει πώς να κυβερνάει το λαό, να ξέρει τι να κάνει σαν βασιλιάς και επειδή ζήτησε τη σοφία, του δόθηκαν όλα τα άλλα. Και βλέπουμε ότι αυτό εξακολουθεί να υπάρχει και στην Κοινή Διαθήκη και ευχαριστούμε που είναι τόσο αγαθός ο Θεός που μας λέει «Ζητήστε από μένα». Και είναι άδικο να πούμε «Κύριε, δεν έχω τίποτα». Δεν μου έδωσες τίποτα. Μας βάζει μια όμορφη σειρά. Όπως ο Σολομώντας ζήτησε σοφία, μας λέει σε εμάς, ζήτε τη βασιλεία των ουρανών.
Πόσες φορές σήμερα τη ζητήσαμε? Το πρωί σήμερα που ξύπνησα, ποιο ήταν το πρώτο αίτημα που βγήκε από το στόμα μου? Γιατί αυτό που βγήκε από το στόμα ήταν και αυτό που βγήκε από την καρδιά μας. Πότε ζήτησα τελευταία φορά ένθερμα την αρπαγή? Πότε ζήτησα τελευταία φορά ένθερμα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του? Και είναι η υπόσχεση του Κυρίου, αφού ζητήσεις πρώτα τη βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα σου προστεθούν. Είναι βέβαιο, δεν μπορεί να πει ψέματα ο Θεός. Δεν θα σε δοκιμάσει πάνω σε αυτό. Ζήτησε αυτό και θα δεις αν στα δώσω. Όχι. Εάν το ζητήσεις, όλα τα άλλα απλά είναι δικά σου. Και είναι όλα για το συμφέρον μας. Όλα για να ζήσουμε εδώ πάνω στη γη. Γι' αυτό ας βάλουμε προτεραιότητα και στην προσευχή μας, και το λέω πρώτα για μένα, γιατί σπάνια κι εγώ θα ζητήσω πρώτα τη βασιλεία των ουρανών. Πολλές φορές όντως στο τέλος το προσθέτω. Και λέω, γιατί το κάνω αυτό? Γιατί δεν βάζω την προτεραιότητα που μου συστήνει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ξέρει ότι αυτή η σειρά των πραγμάτων είναι η καλύτερη? Γι' αυτό, όπως ο Σολομώντας, όπως είπα, ζήτησε τη σοφία και έλαβε όλα τα άλλα, ας ζητήσουμε κι εμείς τη βασιλεία των ουρανών πρώτα, για να μας δοθούν και όλα τα άλλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ένα γνωστό εδάφιο, βασικά 3-4 γνωστά εδάφια, από τη σελίδα 850, είναι το έψιλον κεφάλαιο. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έψιλον κεφάλαιο, είναι η επί του όρους ομιλία. Από το έψιλον, και θα διαβάσω από το 13. Κατά Ματθαίον έψιλον 13. Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, μη τι θέλει αλατιστεί. Ίσου δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην αρριφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτουση λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί των λιχνοστάτην και φέγγις πάντας τους εν τη οικία. Ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροσιν των ανθρώπων, δια να είδωσιν τα καλά σας έργα και δοξάσωσι το Πατέρα σας εν της ουρανής. Αμήν. Γιατί να είμαι άλλας, γιατί να είμαι φως, γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Και μας το ολοκληρώνει πολύ όμορφα, για να πάει όλη η δόξα στον Πατέρα Θεό. Όχι να πάρω εγώ δόξα να πούνε τι ο φοβερός που είναι ο Ηλίας, είτε το πει ένας αδερφός μέσα στην εκκλησία, είτε το πούνε στην οικογένειά μου, η συγγένειά μου, τι καλός που είναι ο Ηλίας, ή να το πούνε οι συνάδελφοί μου, τι καλός που είναι ο Ηλίας. Αλλά μας έβαλε αλάτι και φως στον κόσμο για να δούνε τα έργα του Κυρίου. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καλά έργα. Εάν δεν είναι προετοιμασμένο από τον ίδιο τον Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά έργα. Αρκεί να βάλουμε την επιθυμία. Όχι την επιθυμία για καλά έργα, αλλά την επιθυμία να δοξάζεται ο Θεός ακόμα και από την ανάσα μου, από το βλέμμα μου, από κάθε λόγο που θα βγει από το στόμα μου, να πάει η δόξα στον Ιησού Χριστό. Και είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά, για να, το πούμε, να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας ότι μας έσωσε, ότι μας δέχτηκε. Και ασχολήθηκα το τελευταίο καιρό με το εδάφιο 13, όπου λέει ότι είμαστε το αλάτι της γης. Και κάναμε με την αδερφή έτσι μια μικρή μελέτη πάνω σε αυτό. Και μιλήσαμε πάνω στο θέμα του αλατιού. Ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι αλάτι, πάει να πει ότι έχω κάποιες ιδιότητες συγκεκριμένες. Και πρώτη ιδιότητα που βλέπουμε το αλάτι τι κάνει, νοστιμεύει το φαγητό. Έτσι, αφού νοστιμεύει το φαγητό, πρέπει και εγώ να επηρεάζω το περιβάλλον μου, όπου και αν είμαι, να είμαι εγώ αυτή η συγκεκριμένη γεύση που θα δώσω στην παρέα που θα βρίσκομαι. Είτε με αδελφούς, είτε με συναδέλφους, είτε με συγγενείς. Να ξεχωρίζω με την καλή έννοια. Να δώσω την νοστιμιά σε αυτή την παρέα, στη συζήτηση. Επίσης, αυτό που κάνει το αλάτι είναι ότι συντηρεί. Συντηρεί τις τροφές. Και έτσι καλείται κιόλας και η Εκκλησία και όλοι μας που αποτελούμε το σώμα του Χριστού, σαν αναγεννημένοι πλέον, που μας έχει αποκαλυφθεί και μας έχουν ανοιχτούν τα μάτια, να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου.
σε αυτόν τον κόσμο, της διαφοράς. Γιατί ο κόσμος απλά αυτή τη στιγμή πάει προς την καταστροφή. Ακούμε πράγματα έξω που δεν θες να τα ακούς. Πράγματα ανώμαλα, πράγματα που πάνε κόντρα στην ηθική. Και έτσι καλούνται τα παιδιά του Θεού που είναι αλάτι να πάνε κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Να μην δώσουν καθόλου τόπο σε αυτό που θέλει ο διάβολος να σπείρει. Το αλάτι επίσης έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Και έτσι ο Κύριος μας έχει βάλει γύρω μας ανθρώπους διάφορους. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τα αδέρφια μας μέσα στην Εκκλησία. Όταν θα βρεθώ σε μία συζήτηση, όταν θα βρεθώ σε μία παρέα, σε μία κοινωνία. Σαν αλάτι εκείνη τη στιγμή περιμένει ο άλλος που έχει ανάγκη, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια, να είμαι εγώ θεραπεία εκείνη τη στιγμή. Οι άνθρωποι πάσχουν. Οι άνθρωποι στη δουλειά μας, οι άνθρωποι στην οικογένειά μας, αλλά και τα αδέρφια μας μέσα στην Εκκλησία πάσχουν και ασθενούν. Και έτσι μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε σαν αλάτι που είμαστε. Μας έχει διδάξει πολλά ο Κύριος. Μας έχει διδάξει πώς να μιλήσουμε. Μας έχει διδάξει πώς να δείξουμε την αγάπη μας, πώς να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Ότι μπορώ απλά όχι να μιλήσω, αλλά μόνο να σταθώ δίπλα σε μία ψυχή που πονάει, μόνο να ακούσω. Να μιλήσει ο άλλος και να πει τον πόνο του. Είναι η θεραπεία που ζητάει ο άλλος. Μπορώ να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου, γιατί δεν μας καλεί ο Κύριος μόνο στους αδελφούς μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα αδέλφια, αλλά κάθε ένας που είναι ο πλησίον μας ζητάει θεραπεία. Σωματική, συναισθηματική, θεραπεία πνευματική. Και μπορώ εγώ να τη δώσω. Γιατί κατοικεί ο Ιησούς Χριστός μέσα μου. Είμαι αλάτι. Ας του δώσω από το αλάτι μου. Ας πάρω από τον Ιησού Χριστό και να δώσω σε αυτόν που ασθενεί, που πονάει. Και ένα τελευταίο που μελετήσαμε είναι ότι προκαλεί και τη δίψα το αλάτι. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο με έχει, από τότε που το διάβασα και το έβαλα έτσι βαθιά μες στην καρδιά μου, αφού προκαλεί δίψα το αλάτι. Εκεί που βρίσκομαι και σπάρω σε αυτή την περίπτωση τους συνανθρώπους μου στη δουλειά, που είναι οι περισσότεροι κοσμικοί, με τη ζωή μου, με το περπάτημά μου, μπορώ να τους επηρεάσω τόσο θετικά, ώστε να τους ξυπνήσω το ενδιαφέρον, την επιθυμία ή την δίψα να ακούσουν και άλλα για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή τους προκαλώ δίψα με το περπάτημά μου. Ο Κύριος μας συστήνει έξω στον κόσμο και το έχει κάνει. Το κάνει και θα το κάνει και το κάνει πάντοτε. Θα μας συστήνει πάντοτε έξω στον κόσμο, γιατί ξεχωρίζει το παιδί του Θεού. Δεν θα το κάνω από τη δικιά μας δύναμη, αλλά όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μας αλλάζει το χαρακτήρα. Και τον ευχαριστούμε, γιατί πιστεύω ότι όλους μας έχει αλλάξει το χαρακτήρα. Και πρώτα το δικό μου, και τον ευχαριστώ τον Κύριο. Στον κόσμο θυμάμαι οι παρέες μου, από ένα σημείο και μετά απλά δεν θέλανε να κάνουν παρέα μαζί μου. Γιατί ήμουνα βλάσιμος. Δηλαδή, πραγματικά από τις 10 λέξεις, οι 11 ήταν βρισχές. Και με ένα τέτοιο άνθρωπο δεν θες να κάνεις παρέα. Με έναν άνθρωπο που είναι γεμάτος απεσιοδοξία, απιστία, να βλέπει πάντοτε την αρνητική πλευρά, να μιλάει κακά για άλλους, έτσι δεν θα τον επηρεάσω ποτέ να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Αλλά άμα δει εμάς να ακούγονται όλα τα κακά του κόσμου, οι καταστροφές, η οικονομική κρίση και οτιδήποτε, και εσύ να στέκεις εκεί πέρα και να λες όλα είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, η ελπίδα υπάρχει, υπάρχει βράχος, υπάρχει Ιησούς Χριστός αναστημένος. Αυτή τη γεύση, αν με τη μεταδώσεις, θα ζητήσει ο άλλος τον Ιησού Χριστό. Θα είσαι η αιτία να φέρεις μία ψυχή, ένα βήμα και ας είναι ένα χιλιοστό πιο κοντά στον Ιησού Χριστό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μας καλεί ο Κύριος να αποκτήσουμε τα χαρακτηριστικά που έχει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός μας. Και τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε πρώτα στο καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Το λέω να το ακούσω κι εγώ, να πληρώνομαι κι εγώ με το Πνεύμα το Άγιο. Να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί την καρδιά μου. Να μπορώ στο σπίτι όταν προσεύχομαι,
να γεμίζω με αγάπη, να μπορώ να μεταδώσω αγάπη, αλάτι. Να έχω ειρήνη μες στην καρδιά μου, ώστε όταν βρίσκομαι σε μια παρέα, κάπου, με αδέρφια, οικογένεια, συναδέλφους, να μπορώ να φέρνω την ειρήνη σε αυτή την παρέα. Έφερες αλάτι. Έγινες εκείνη τη στιγμή ακριβώς, έκανες αυτό που λέει εδώ πέρα. Να μην χάσουμε ποτέ τις ιδιότητες που μας χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Είναι ήδη δοσμένες. Δεν πρέπει να αγωνιστώ να τις αποκτήσω. Από τη στιγμή που είσαι παιδί Θεού, είσαι αλάτι, είσαι φως. Γι' αυτό λάμψε ανάμεσα σε αυτό το σκοτεινό κόσμο. Δείξε Ιησού Χριστό ποιος είναι. Δείξε ποιος είναι ο Πατέρας. Δείξε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και τις ενέργειες του Πνεύματος Αγίου ας φανούν επάνω σου. Μην τρέπεσαι για το Ευαγγέλιο. Μην τρέπεσαι να μιλήσεις για Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε που μας συστήνει έξω στον κόσμο. Και προς δόξα Κυρίου θα το πω και θα κατέβω. Θα το πω. Ο Κύριος έτσι... Δεν μου αρέσει βασικά να μιλώ για αυτά, αλλά είναι προς δόξα Κυρίου. Το τελευταίο καιρό, και το έχω παρατηρήσει, όταν δεν είμαι καλά με τον Κύριο, λόγω της ανυπακοής μου, διάφορα πράγματα, ας πούμε, που συμβαίνουν στη πνευματική μου ζωή, βλέπω ότι εκεί πάντοτε θα με συστήσει έξω τον κόσμο. Και λέω, Χριστέ μου, γιατί το κάνεις πάντα? Γιατί πάντα όταν είμαι μέσα στα χάλια, μέσα στη λάσπη, εκεί θα με συστήσεις. Εκεί θα δείξεις στον κόσμο ότι εδώ είναι ένα παιδί Θεού. Και θα έρθουν να μου ζητήσουν κάτι, έναν λόγο, κάτι μέσα από την Αγία Γραφή. Γιατί το κάνει πάντα ο Κύριος? Ή δεν είναι απίστευτο? Και λέω, όταν είμαι καλά, γιατί δεν έρχονται όλοι? Όπα, τώρα είμαι γεμάτος. Για να μην φανεί η δύναμή σου. Να μην κρύψεις τον Ιησού Χριστό, αλλά στην αδυναμία σου θα φανερώσω εγώ το ποιος είμαι. Και εκεί που καθόμουν και συζητάγαμε με ένα παιδί στη δουλειά για έναν άνθρωπο, ο οποίος κατάφερε να βγάλει κάποια λεφτά, εκατομμύρια, στη δουλειά μας, όχι από τη δουλειά μας, δυστυχώς, αλλά με κάτι έξτρα που έκανε, έλεγε, το συζητάγαμε, το πώς το κατάφερε και λεφτά έβγαλε, πω και δεν χρειάζεται να δουλέψει πλέον και η ζωή του είναι απλά εξασφαλισμένη μέχρι που να πεθάνει, δεν έχει καμία ανάγκη πλέον, αμάξι έχει, δουλειά έχει, τέλεια. Και έρχεται και εκφράζει, ας πούμε, αυτό το παιδί περίπου στην ηλικία μου αυτή την επιθυμία του να αποκτήσει και αυτός πολλά λεφτά και με ρωτάει... Λέει, σίγουρα λέει και εσύ, σαν μηχανικός λέει, έχεις αυτή τη λαχτάρα να πάρεις ένα καλό αμάξι κάποια στιγμή. Και το λέω, καθόλου. Λέει, τι εννοείς? Λέω, δόξα τω Θεώ, λέω, φύγαν αυτές οι επιθυμίες, δεν τις έχω άλλο. Δεν με νοιάζει, λέω, τι αμάξι θα οδηγήσω, τι αξία θα έχει, πόσα κυβικά θα έχει. Στον κόσμο, ναι, ήταν επιθυμία μου και θα φέρνα τα πάντα. Και δάνεια θα έπαιρνα και έξοδα και θα δανειζόμουν μόνο και μόνο για να πάρω ένα αμάξι για να δείξω. Αλλά λέω, αυτό δεν είναι πλέον η επιθυμία μου. Και με ρωτάει, ποια είναι, λέει, τα δικά σου τα life goals? Ποιες είναι οι στόχοι σου στη ζωή? Τι θες να πετύχεις? Και του λέω να κάνω, λέω, πρώτα, λέω, μια ευλογημένη οικογένεια εν Χριστώ Ιησού. Και να δώσω τη ζωή μου στον Κύριο ώστε να εργαστώ για Αυτόν. Και με κοίταξε με ένα τόσο περίεργο βλέμμα, δεν έχω ξαναδεί ένα τόσο περίεργο βλέμμα. Και μου λέει, όντως, πού είναι, λέει, τα λεφτά, πού είναι τα αμάξια, πού είναι όλα αυτά, γιατί δεν τα ζήτησες, τι τα έκανες, πού πήγε αυτή η επιθυμία? Λέω, υπήρχε, λέω, κάποτε, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ πιο πολύτιμος από όλα αυτά. Και αξίζει μόνο η ευλογημένη οικογένεια εν Χριστώ Ιησού και να το εργαστώ για τον Κύριο. Και είδα ότι εκεί που ήμουν χάλια, ότι εξέφρασα μία επιθυμία που πραγματικά την έχω. Μπορεί να μην τη δείχνω πολλές φορές, μπορεί αυτά που κάνω πολλές φορές να μην δείχνουν ότι όντως τα ζητάω αυτά, για τον ΑΒ λόγο, αλλά είδα ότι αυτό έχει προκαλέσει την επιθυμία σε αυτόν τον άνθρωπο να έρχεται να με ρωτάει πράγματα για τον Θεό, που τον έκανε τόσο φοβερή εντύπωση αυτή η απάντηση. Και όλα είναι προς δόξα Κυρίου, γιατί ας είναι αυτό η αιτία να σωθεί και αυτός ο άνθρωπος, ο νέος, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Αλλά βλέπω ότι και σήμερα έχει συζητηθεί αυτό το συγκεκριμένο.
ερχόντουσαν άτομα και με ρωτάγανε για την πίστη μου. Και χαίρομαι γιατί ο Κύριος συστήνει πραγματικά τα παιδιά του και το κάνει σίγουρα και με εσάς και σίγουρα με όλους τους χριστιανούς σε αυτή τη γη. Ας κρατήσουμε πραγματικά την αλήθεια του Ευαγγελίου για να έρθουν να χτιστούν μέσα στις καρδιές μας αυτές οι επιθυμίες, οι αγαθές και ένας χαρακτήρας που αυτός ο χαρακτήρας θα είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Και έτσι πραγματικά θα μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν σε εμάς, εμείς να βάζουμε σε λειτουργία τις ιδιότητες που μας χάρισε και να έρχονται ψυχές στον Κύριο, να ευλογούνται, να σώζονται και επιτέλους, και ας το πούμε, να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας να φύγουμε. Να πάμε στην αγκαλιά του Χριστού μας και στην ουράνια βασιλεία. Ο Κύριος να ευλογεί το υπόλοιπο. Αμήν. Σαν τη θάλασσα με τα κύματα, το Χριστό η αγάπη έρχεται σε με. Η δόξα του η λαμπρή γεμίζει η ψυχή. Το Χριστό η αγάπη έρχεται σε με. Δόξα το όνομα του Κυρίου. Αδέρφια μου, κουρασμένη, καμιά φορά φορτωμένη, ζορισμένη, πιεσμένη, αγχωμένη και όμως πάλι εδώ στον οίκο του Κυρίου. Αυτό εκφράζει σήμερα εμένα. Ήμουνα πολύ πιεσμένος και ζορισμένος για κάποια θέματα εργασιακά και λέω, Κύριε, ο εχθρός μου μιλούσε και με έλεγε, μην πας, τώρα έχεις όλα αυτά στο κεφάλι σου, είπα, γιο πίσω μου, Σατανά. Θα πάω στον οίκο του πατρός μου, πάω να βρω τη γαλήνη μου, πάω να συναντήσω τα αδέρφια μου, πάω να συναντήσω τον Κύριο πάνω απ' όλα και ο Κύριος θα δώσει ανάταση ψυχής και σήμερα. Και όταν λέει ο αδερφός, αδερφέ μου, θέλεις να δώσει ένα μήνυμα, να πεις κάτι, και λέω, Κύριε, σήμερα. Και το είπε και ο αδερφός Ηλίας, όταν είμαστε αδύναμοι, εκεί φαίνεται θαυμαστός ο Κύριος στη ζωή μας και λέω, Κύριε, εσύ τα δίνεις τα λόγια, δεν είναι δική μας η δύναμη. Εσύ δώσε και πάλι στο λαό σου. Θα ξεκινήσω για να διαβάσω ένα πολύ γνωστό εδάφιο και από εκεί θα ξεκινήσω. Είναι στην Τιμωθέου Β, γάμα κεφάλαιο, 1056 σελίδα και, 2, και 16 εδάφιο. 1056, Τιμωθέου Β, γάμα 16 και 17. Πολύ γνωστό, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μετά τη δικαιοσύνης. Είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθό. Και μένω στη λέξη, έμεινα στη λέξη εκπαίδευση. Αυτό που θέλω να συζητηθώ είναι οι τελευταίες τρεις εβδομάδες και κάποια πράγματα που έγιναν. Και ο τίτλος, αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο, είναι «Η θεωρία και η πράξη». Και πριν περίπου τρεις εβδομάδες πια, είμαστε στον Μπίτιχαμ στην εκκλησία στην Νεολαία και ένα παιδί που επέστρεψε μόλις από τον κόσμο μας έκανε μια ερώτηση και είπε, «Τι να πω σε κάποιον που με ρωτάει στη δουλειά για τον Χριστό». Εγώ μόλις, ουσιαστικά μόλις επέστρεψε, δεν πίστεψε, μόλις επέστρεψε στην εκκλησία και θέλει να μοιραστεί αυτή τη χαρά του, τη χαρά που έχει και δίνει στη δουλειά, το ρωτάνε, τους ρωτάει, τον ρωτάνε, το θέλει να τους πει και λέει, τι να πω, δεν ξέρω πολλά, τι να πω. Και συζητούσαμε πάνω σε αυτό το θέμα και εγώ με πολύ παρησία άνοιξα το Λόγο του Θεού και θα κινηθούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και είπα, ο διαπνεύματος του Αγίου μου ήρθε, τι είπε ο Κύριος στους μαθητές πάνω ότι τους επέλεξε, τους απέστειλε και πριν τους αποστείλει τους έδωσε κάποιες οδηγίες. Θα τις διαβάσω από τον κατά Ματθαίο 856 σελίδα, Ιώτα κεφάλαιο και 19 και 20 εδάφιο.
Λέει ο Κύριος για διάφορες περιπτώσεις και λέει: «Όταν δεν σας παραδίδωσει, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δώσει εν εκείνη την ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή εσείς δεν είστε λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός σας το οποίο λαλεί εν ημίν». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού έχει απάντηση για όλα. Και εκείνη την ώρα το πνεύμα του Κυρίου μου έδωσε την απάντηση και εγώ την απάντηση την είπα. Τώρα αυτό είναι η θεωρία. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και πρέπει και είναι δοσμένος για να γίνει πράξη, όχι μόνο στη θεωρία. Και περνάει μια εβδομάδα και βάζει την καρδιά ενός αδερφού, δόξα τον του Κυρίου, το ευαγγελιστικό έργο. Αλληλούια δόξα. Εγώ το ομολογώ και από άμονος δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ το εξωτερικό, παρόλο που είναι το έργο και ο Κύριος έδωσε αποστολή και είναι το έργο που μας λέει ο Κύριος, εγώ φοβάμαι. Σας εξομολογούμε την αδυναμία μου, το φοβάμαι πάρα πολύ. Νιώθω μη ικανός, νιώθω ότι δεν έχω λόγια να πω, τώρα που είμαστε και στη Γερμανία, θα το νιώθω την Ελλάδα. Τώρα που είμαστε και στη Γερμανία, αφήστε τα αδέρφια, δεν μπορώ καν να τη συζητήσω. Και με το που ξεκινάει και ακούγεται αυτή η ιδέα για το ευαγγελιστικό και λέμε μάλλον θα πάμε, αυτό που είχα πει έρχεται στο μυαλό μου και τώρα ξεκινάει μια μάχη. Τα είπες, καλά τα είπες στον αδερφό σου. Καλά τα είπες σε αυτόν που ξεκινάει. Τώρα όμως είναι η δικιά σου σειρά. Ο Λόγος του Θεού για μας, που είτε που το λαλούμε από εδώ κάτω είτε συμβουλεύουμε, είναι πρώτα για μας. Και η μάχη. Και τα εδάφια να διαδέχονται το ένα το άλλο, μα φοβάμαι Κύριε, δώσ' μου δύναμη, να στο μυαλό μου το εδάφιο ότι αν δεν ομολογήσεις το εμένα έμπρεση των ανθρώπων, δεν θα ομολογήσω εγώ ενώπιν του Πατέρα, να με πιάνει κρύος υδρότας και αυτό να αναλάσσεται και αυτή να περνάνε οι μέρες. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Έρχεται εκείνη η μέρα, το βράδυ δεν ξέρω αν κοιμήθηκα, κάποια πράγματα ο αδερφός ο Δημήτρης μας τα μετέφερε την προηγούμενη εβδομάδα, κάποια πράγματα θα τα ξανακούσετε, αλλά θέλω να σας μεταφέρω τη δικιά μου εμπειρία, γιατί πραγματικά ο Λόγος του Κυρίου και είναι αληθινός και όλα αυτά τα μαθήματα τα περνάμε. Το είπες και μπορούμε να το πάρουμε αυτό ό,τι και να πεις, λόγο αργό. Ό,τι και να πεις, θα δοκιμαστείς αυτό. Καμιά φορά είναι η κρίση προς τον αδερφό. Κοίτα τι κάνει αυτός. Κοίτα ο αδερφός κάνει εκείνο. Και όλα έρχονται πίσω. Και φαινόμαστε μετά δόκιμοι ή αδόκιμοι. Και όλο αυτό στον πνευματικό κόσμο λειτουργεί έτσι. Και φτάνει εκείνη η στιγμή και με πολύ φόβο ξεκινάμε. Αλλά θέλω να σας διαβάσω και αυτό που είπε ο Κύριος για την αποστολή που έχουμε, γιατί πολλές φορές μένουμε εντός των τυχών και θυμάμαι με πολύ δύναμη και παρησία πριν κάποια χρόνια, μου το είχε δώσει το Πνεύμα το Άγιο και το είχα πει, το θυμάμαι και τι δεν ήταν δικιά μου δύναμη. Πρέπει να βγούμε εκτός των τυχών. Και εκείνη την ώρα που τα έλεγα και από άμβονος έλεγα τι λέω τώρα, αγχώθηκα που το είπα μόνο και λέω εκτός των τυχών, εκεί που ο κόσμος πονάει, ο κόσμος θρηνεί, στο σκοτάδι, εμείς έχουμε το φως και χαιρόμαστε. Και το διαλαλούμε, αλλά πολλές φορές το διαλαλούμε εδώ, μεταξύ μας. Η αποστολή είναι εκεί έξω. Και μου θύμισε αυτό ο Κύριος, θυμήθηκα και σας διαβάζω τα εδάφια και προχωράμε. Και θυμήθηκα αυτό που έδωσε ο Κύριος, θα το διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιούς και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας της ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος. Αμήν». Έχουμε αποστολή να βγούμε, να δώσουμε τον Χριστό. Και φτάνει εκείνη η μέρα και ξεκινάμε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο αδερφός λέει, με καθησύχασε λίγο από εδώ. Δεν το είπε γενικά, αλλά καθησύχασε εμένα. Λέει, θα μοιράζουμε στα χρηματοκιβώτια. Στα γραμματοκιβώτια, συγγνώμη. Στα γραμματοκιβώτια, αν κάποιος βρει θάρρος, λέει, να δώσει κάποιον στο χέρι. Ωχ, Θεέ μου, και ξεκινάμε. Δεν περνάει πολλή ώρα, έχουμε βάλει κάποια γραμματοκιβώτια, ένας άνθρωπος περνάει μπροστά. Ο πόλεμος μέσα μου, φοβάμαι να του δώσω ένα φυλάδι. Περνάει, λέω μέσα μου, περνάει η πρώτη ευκαιρία. Πάει, την έχασα. Ξανά το εδάφιο.
Όποιος δεν μου ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, δεν θέλει να ομολογήσει. Κύριε, δώσ' μου δύναμη. Συνεχίζουμε. Και άλλα γραμματοκιβώτια. Άψυχα. Άλλα γραμματοκιβώτια. Σπόρος. Και δεύτερος άνθρωπος περνάει. Ξανακατεβάζω κεφάλι, κάνω δεν τον είδα. Κύριε, δώσ' μου δύναμη. Δώσ' μου δύναμη και χάρη. Περνάει κι αυτός. Μέσα μου είχα φτάσει στο βάθμο αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί λέω, Κύριε, αυτό είναι η αποστολή μας. Δεν είναι η αποστολή μας. Καλό είναι τα αδέρφια μας, καλό είναι το σώμα του Χριστού, καλό είναι να είμαστε εδώ μέσα. Αλλά οι άνθρωποι πονάνε. Κι εγώ, και εσύ πέθανες για μένα. Κι εγώ δεν μπορώ να ομολογήσω το όνομά σου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Δώσ' μου δύναμη, Κύριε, σε παρακαλώ. Και συνεχίζω. Συγχωρέστε. Και φτάνουμε εκεί στα γνώριμα εδάφη, εκεί που μένει ο αδερφός μας ο Φώτης. Η αδερφή μας η Βίκη έμεινε πιο κάτω. Βλέπω κάτι γιαγιούλες εκεί πάνω στο 4ο-5ο όροφο. Πάμε, βάζουμε τα φυράδια, σκέφτομαι. Μας κοιτάνε, ξέρω ότι γενικά μιλάνε τον κόσμο γιατί πολλές φορές περνάμε από εκεί. Λέει, τι λέω, καλημέρα. Γεια σου, μου λένε, τι δίνετε λεφτά. Και μου έρχεται η ιστορία με τον Πέτρο. Που μπορώ να το διαβάσουμε και από μέσα. Στις πράξεις των Αποστόλων, λέει στο γάμα κεφάλαιο. Ατενίσας λέει, και άνθρωπος της σχολός υπήρχε εκκυλίας μητρός αυτού, εφαστάζετο, τον οποίο έθετον καθημέρα προς τη θύρα του ιερού, τη λεγόμενη ωραία, δια να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη, μέλλοντας να εισέλθει εις το ιερόν, εσύ την αλάβει ελεημοσύνη. Ατενίσας δε εις αυτόν Πέτρος μετά του Ιωάννου, είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνο έβλεπεν αυτούς με τα προσοχήν προσμένο να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν, αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο ειδίδω. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζαρέως σηκώθηκε περιπάτη. Και εκείνη τη στιγμή εμείς είχαμε ένα φυλάδι, ένα σπόρο. Και λέω, έχουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα λεφτά. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Κύριο. Σκεφτόμουν, εντάξει, λέω στον 4ο όροφο είναι γιαγιάδες, είναι, δεν θα μας δίνουν, λέω, δόξα στο όνομα του Κύριου, ξεκινήσαμε τουλάχιστον safe. Μου ήρθε αυτό το εδάφιο διαπνεύματος του Αγίου, το είπα και λέω, αρχίζει τώρα πια το εδάφιο και γίνεται από θεωρία πράξη. Τώρα πια, αυτό που είπα και πριν 2 εβδομάδες στον αδερφό μου, ότι ό,τι δώσει το πνεύμα του Κυρίου θα λύσεις, πρώτη φορά γίνεται και παίρνω αναθαρώ. Παίρνω τα πάνω. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Μικρή νίκη, προχωράμε. Και προχωρήσαμε. Ήταν πολύ λόγο γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος. Προχωρήσαμε, πέρασε η ώρα κτλ. Λίγο πριν φτάσουμε, ζήσαμε διάφορες εμπειρίες. Λίγο πριν φτάσουμε στον τερματισμό, καθώς επιστρέφουμε να συναντήσουμε τα αδέρφια μας, καθώς μιλούσαμε με τον αδερφό και είχαμε τελειώσει τα χρηματοκιβώτα και πηγαίναμε για επιστροφή. Βλέπω στα αριστερά μου έναν μεγάλο άντρα από 65, πολύ και λίγο μεγαλύτερο. Περίεργο, μακριά μαλλιά, ένα μουσί, κάτι τατουάζ εδώ και κάτι εδώ πέρα και τι, μια περίεργη προσωπικότητα, δεν μπορώ να το πω. Και καθώς περνάμε, απλά προχωράμε, μιλάμε, τον αφήνουμε και περνάμε. Και έρχεται το πνεύμα του Κυρίου μέσα μου και λέει: Δεν βλέπει ο Κύριος το φαινόμενο, αλλά την καρδιά. Δεν βλέπει ο Κύριος το φαινόμενο, την καρδιά. Δεν βλέπει ο Κύριος το φαινόμενο, την καρδιά. Δεν κάνω 5-6 βήματα πριν στρίψουμε. Λέω τον αδερφό: Αδερφέ, να γυρίσουμε να του δώσουμε κάτι, να του δώσουμε ένα φυλάδι. Γυρνάω, πάω. Λίγο κοντοστάθηκα, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν περίεργο στην όψη. Το δίνω το φυλάδιο και μου λέει: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν βλέπει ο Κύριος το φαινόμενο αλλά την καρδιά. Δεν βλέπει ο Κύριος το φαινόμενο αλλά την καρδιά. Άλλο ένα εδάφιο, άλλη μια κατάσταση του Λόγου του Θεού που εκείνη την ώρα ξετυλίχθηκε και έγινε αληθινό. Και φτάσαμε στον τερματισμό, ήρθαμε εδώ πέρα, μια μεγάλη ανάσα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας άφησε για πρώτη φορά στα ρηχά. Δεν βρήκαμε εναντίους, δεν βρήκαμε πολέμιους, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μια εμπειρία αρχή, αλλά είναι μόνο η αρχή, αδέρφια. Εκεί πέρα έξω ο Κύριος τα λέει,
θα δούμε και δύσκολες καταστάσεις, θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά όλα αυτά είναι για να προχωράμε. Ο Κύριος μας ανεβάζει, μας πάει βήμα-βήμα και όλα αυτά προς τον ουρανό. Δεν θα σε βάλει πιο πολύ βάρος από ό,τι έχεις. Και το είπα στον αδερφό, αν με έβαζες τώρα μπροστά έναν πάγκο να μιλήσω, θα μου είχαν κοπεί κάτω τα πόδια. Αλλά αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα. Να το ξανακάνεις, να σου δώσει ο Κύριος μικρά εδάφη, μικρές νίκες, για να φτάσεις εκεί που πρέπει, δόξα το όνομα του Κύριου. Και να σας πω και να τελειώσω, για να μην κλέψω άλλη ώρα από τον αδερφό μου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα σας διαβάσω κάτι που με στιγματίζει, καθώς ο Κύριος στις δυσκολίες πάντα μου μιλήσω με τον Πέτρο. Στο κατά Ματθαίον, εκεί με τον Πέτρο, την ιστορία με τον Πέτρο, που το γεγονός που με τον Πέτρο περπατάει στη θάλασσα. Θα το διαβάσω και θα τελειώσω. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενων υπό των κυμάτων, διότι εναντίον ο άνεμος, εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσαν, και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, προσέταξόν με να έλθω προς εσέ επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθη και αρχίσει να καταποντίζεται. Έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και αυτής ο Ιησούς έκτινα στην χείραν, έπιασε αυτόν και έλεγε προς αυτόν, λιγόπιστε, ιστία δίστασας. Και δεν θα σταθώ στην λιγόπιστία του Πέτρου, θα σταθώ στο βήμα του Πέτρου. Ο Κύριος του είπε, ελθέ, να έρθω, Κύριε, και του είπε, ελθέ, που στην τρικυμία, στη θάλασσα, σε κάτι πολύ δύσκολο. Όλοι οι μαθητές ήταν εκεί. Ο Πέτρος ζήτησε τον Κύριο και έκανε το βήμα. Πού? Σε μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, μπορεί μετά από λίγα μέτρα, από ένα μέτρο, από δύο, δεν ξέρουμε, να έπεσε. Αλλά έκανε βήμα πίστεως και έζησε μια τρομερή εμπειρία με τον Κύριο. Και άλλοι την έζησαν μαζί του, βλέποντάς την. Καλούμαστε όλοι να βγούμε από τα όρια μας, να κάνουμε το βήμα της πίστεως και να ζούμε εμπειρίες, όχι ακούγοντας μόνο τα αδέρφια μας να ομιλούν και να θαυμάζουμε όλοι μαζί τι έκανε ο Κύριος, αλλά να ζήσουμε τις δικές μας εμπειρίες για να ευλογηγούμαστε όλοι μαζί και να έχουμε όλοι αυτά τα βήματα της πίστεως. Βγες από τα όρια σου και ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Μιλά για εκείνον όπου πας, πες για την αγάπη του απλά. Σκέψου αυτούς που χάνονται για πάντα δίχως φως, δίχως τον Ιησού Χριστό. Δόξα τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Με αφορμή αυτά που είπε και ο αδελφός ο Ιωάννης, είχα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για μια γυναίκα, για την πόρνη τη Ραβ, την οποία ο Λόγος του Θεού αναφέρει και στην Καινή Διαθήκη και τη μνημονεύει για την πίστη της, αδελφή. Και θέλω να πω, καθώς είπε ο αδελφός, ότι συνάντησα, ας πούμε, έναν περίεργο άνθρωπο έξω, με περίεργη ενδυμασία, με περίεργο παρουσιαστικό κλπ, ότι ανάμεσά μας, αδελφοί, ίσως υπήρχαμε και κάποιοι οι οποίοι στον κόσμο είχαμε μια πολύ διαφορετική εμφάνιση, συμπεριφορά, συνήθεια από ό,τι έχουμε σήμερα, που έκανε έλεος ο Θεός στη ζωή μας και γνωρίσαμε τον Χριστό. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, λέει στο λόγο του και αληθώς εκήρυται ακόμα και στους Φαρισαίους, αδελφοί, ότι οι πόρνες και οι τελώνες πηγαίνουν πριν από σας στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί μπορεί ο άλλος να είναι αμαρτωλός, ακόμα και για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, δεν έχει αναγεννηθεί, η συμπεριφορά του διπλανού του να τη βρίσκει ακραία και να λέει τι άνθρωπος είναι αυτός, πώς ζει έτσι, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ακαθαρσία, μέσα ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και ό,τι μπορεί να συμβαίνει δίπλα μας. Αλλά και αυτόν
Ο Κύριος δεν τον απορρίπτει. Θέλει ο Κύριος όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Δόξα στον Κύριο. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω το θέμα τώρα, αδελφοί. Θα ήθελα να διαβάσουμε από την 869 σελίδα και όπως οδηγήσει ο Κύριος με τη χάρη του Χριστού. Είναι το 22 κεφάλαιο από την αρχή, 869 σελίδα. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον: «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον αιών αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, λέγον: είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα. Η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον ομένοι στον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτό, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη και πέμψας τα στρατεύματα αυτού απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού: ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρητε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγον πάντας όσους έβρουν. Κακούστε και καλούς και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένου. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου και λέγει προς αυτόν: φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχων ένδυμα γάμου? Ο δε απεστομώθη. Τότε είπεν ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας: δέσατε σ' αυτού πόδας και χείρα, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Αμήν. Γνωρίζουμε, αδελφοί, την παραβολή αυτή. Θα ήθελα να σταθώ από το 8 και μετά. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού: ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλειμένοι δεν είσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι στας οδούς συνήγαγον πάντας όσους έβρον, κακούστε και καλούς. Εδώ είμαστε εμείς, αδελφοί. Σε άλλο σημείο λέει ο λόγος του Θεού να βγουν αυτοί οι δούλοι και να πάνε στα διέξοδα των δρόμων, στους φραγμούς και να μαζέψουν όλους τους χολούς, τους βεβλαμένους, όλους τα λέγαμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι απεριμένοι σε αυτή τη ζωή. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος αν συναντήσει δίπλα του σήμερα στο δρόμο, σε αυτή την κοινωνία την ηλιστική που ζούμε, με τις συνήθειες που έχουν αναπτύξει και με τα ερεθίσματα τα οποία μας έχουν δοθεί από τη φυσική ζωή, ίσως θα κοιτάξεις σήμερα τον τυφλό και θα τον κοιτάξεις με λύπη, έτσι με λύπηση, και να πεις τι κρίμα ο άνθρωπος να μην έχει το φως του. Ίσως θα κοιτάξεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πτωχός, ο οποίος κοιμάται στο δρόμο, και να τον κοιτάξεις με αποστροφή. Μπορεί να μυρίζει, μπορεί να είναι ρακένδυτος, μπορεί να κοιτάξεις μια γυναίκα η οποία ενδεχομένως κάνει μια δουλειά όχι αποδεκτή και να την απορρίψεις κατευθείαν, να μην θέλεις καν να έχεις κοινωνία μαζί της, αλλά και αυτήν την κάλεσε ο Χριστός προς σωτηρία. Έτσι ήταν, αδελφοί, και η πόρνη η Ραβ, η οποία μπορεί και μέσα στο λαό της να ήταν μια γυναίκα χωρίς αξία. Έβγαζε το μισθό της πουλώντας το σώμα της, αδελφοί, αλλά ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μας φανερώνει
ότι έλαβε κληρονομία μεταξύ του λαού Ισραήλ και έζησε μέχρι τέλος αυτή και η οικογένειά της με τον λαό του Θεού. Ενώ ο λαός Ισραήλ, ο οποίος βγήκε από την έρημο, αγαπητοί αδελφοί, από την Αίγυπτο και περπάτησε την έρημο, δεν μπόρεσε να εισέλθει και να κληρονομήσει την επαγγελία. Αυτή η γυναίκα με την πίστη της κληρονόμησε, αδελφοί, ζωή αιώνια. Αλλά από την άλλη μεριά, ο λαός του Θεού, που έχει όλες τις επαγγελίες, που έχει την κληρονομία, έμεινε στην έρημο. Δόξα στο Θεό. Γιατί όταν αυτή η γυναίκα, αγαπητή αδελφή, άκουσε τη φήμη περί του λαού του Θεού, στον Ιησού του Ναβί, μας λέει ο Λόγος του Θεού στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9, και είπε προς τους άνδρας: «Γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς την γην και ότι ο τρόμος σας επέπεσε νεφημάς και ότι πάντες οι κάτοικοι της γης ενεκρώθησαν εκ του φόβου μας, επειδή οικούσαμε πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης εμπροσθέν σας ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου. Και τι εκάματε εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέραν του Ιορδάνου, εις τον Σιών και εις τον Όγ, τους οποίους εξολοθρεύσατε, και καθώς οικούσαμε, διελήθη η καρδία ημών και δεν έμεινε πλέον πνοή εις ουδένα εκ του φόβου σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Και τώρα ομώσατε, μη παρακαλώ εις τον Κύριον, ότι καθώς εγώ έκαμα έλεος εις εσάς, θέλετε κάμε και εσείς έλεος εις την οικογένεια του πατρός μου και δότε εις εμέ σημείων πίστεως». Βλέπετε, αδελφοί, αυτή η γυναίκα εις την ακοή της φήμης του λαού του Θεού και των ενεργειών του Θεού πίστεψε και εδώ έχει συναντήσει τους κατασκόπους οι οποίοι ήρθαν για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ και αντί να τους παραδώσει στους ανθρώπους της πόλεως ζητάει τη σωτηρία της, αδελφοί. Κάνει αυτή τη χάρη στους κατασκόπους και ο Κύριος την τιμάει, αδελφή, καταγράφοντας το όνομά της αιώνια μέσα στο Λόγο του Θεού. Δόξα στο Θεό. Πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Πραγματικά δεν απορρίπτει κανέναν. Και όταν λέμε ότι στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι άνθρωποι από όλα τα έθνη, τις φυλές, τις γλώσσες, από όλους τους αιώνες, αδελφοί, το εννοούμε αυτό. Δόξα στο Θεό, εμείς δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Ερχόμαστε με ανθρώπους ίσως καμιά φορά σε επαφή που έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη συνήθεια και δυσκολευόμαστε, αδελφοί. Δύσκολο. Πώς ένας άνθρωπος του δυτικού πολιτισμού τώρα να συναντήσει έναν άνθρωπο, ας πούμε, του ανατολικού πολιτισμού. Υπάρχει χάσμα, αδελφοί, μεταξύ μας. Πώς ένας άνθρωπος τώρα της Ευρώπης να συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στην Αφρική ή ενδεχομένως σε πιο, ακόμα πιο, πιο απόμερες, έτσι, απόμερα εδάφη, ίσως κάποια φυλή η οποία επιβιώνει μακριά από κάθε πολιτισμό, αδελφοί. Δύσκολο. Αλλά τη διαφορά, αδελφοί, την κάνει ο Χριστός. Και εμείς καλούμαστε, αδελφοί, να μιλήσουμε σε όλους τους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μας, δόξα στον Κύριο. Είναι αυτός που με πήρε εμένα που πρώτα έκανα ναρκωτικά, τυχαία μιλάω τώρα, έτσι, που έκανα βαριά χρήση, που ήμουν αλκοολικός, που δόξαζα άλλα πράγματα και όχι τον Κύριο, που ενδεχομένως να ήμουν αβλάσφημος, έτσι, να ήμουν αμοιχός, πόρνος, ειδωλολάτρης, να είχα μέσα μου φόνο, κακία, μίσος. Ήρθε τώρα ο Χριστός στη ζωή μου, με κάλεσε και από εκεί που ήμουν αυτός που ήμουνα, τώρα έβαλε λόγια στο στόμα μου, αδελφοί, για να μιλάω στους ανθρώπους. Γιατί? Για την χάρη, για το έλεος και την αγάπη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αυτά κάνει ο Κύριός μας, αδελφοί. Και θέλω να πω, έτσι τελειώνοντας, ότι
Έχουμε φόβο πολλές φορές για το τι πρόκειται να συμβεί, έτσι όπως είπε και ο αδελφός σχετικά με το ευαγγελιστικό έργο. Και σκεφτόμαστε ίσως τα χειρότερα, θα μας συναντήσει ο κόσμος και τι θα πούμε και αν έρθουν άνθρωποι και κάνουν περίεργες ερωτήσεις και όλα αυτά. Και αληθή είναι, μπορεί να συμβούνε. Αλλά εμείς μπορούμε, αδελφοί, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι με το Λόγο του Θεού, με σκοπό να βγούμε από πάνω, αλλά να προσευχόμαστε ο Κύριος να μην μας φέρει σε αμηχανία, να έχουμε Λόγο Θεού, Λόγο ο οποίος θα κάνει αναγέννηση, θα κάνει σωτηρία, αδελφοί. Δεν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν έχει, αδελφοί, τη συνήθεια να εισέρχεται σε μάχες και έρηδες και αντιπαραθέσεις. Παρετείται από όλα αυτά, απέχει από όλα αυτά. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, έχει ένα σκοπό. Εμείς, αδελφοί, ακόμα δεν φέραμε ονειδισμό έξω του στρατοπέδου όπως έκαναν οι Απόστολοι. Δεν έχουμε δαρθεί, δεν έχουμε βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Να, στη χειρότερη κάποιος να σε δει περίεργα, κάποιος να αντιδράσει λίγο άσχημα. Ας πούμε πήγα σε ένα να του δώσω ένα φυλάδιο, του λέω ένα μήνυμα για σένα, αν ήθελε να μιλήσουμε, και μου λέει δεν το θέλω, τσους. Δόξα στον Κύριο, πάω παρακάτω και το δίνω στον επόμενο. Δεν έγινε κάτι, αδελφοί. Αλλά και ο λαός του Θεού, ο οποίος εξήλθε από την Αίγυπτο, αδελφοί, ήταν ένας λαός υπόδουλος, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος, αδελφοί, στον τρόμο μόνο, στο φόβο. Έπεφτε το μαστίγιο στην Αίγυπτο, αδελφοί, και ο λαός για να μην μαστιγωθεί δούλευε όλο και πιο σκληρά, πιο σκληρά. Τώρα όμως ο Κύριος σε παίρνει από τη δουλεία και σε πηγαίνει στην κληρονομία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία θέλει να σου μάθει τον πόλεμο. Γι' αυτό και άφησε το λαό μέσα στην έρημο, αδελφοί, να πολεμήσει μεταξύ των θηρίων αλλά και άλλων φυλών, ώστε να εκπαιδευτεί στον πόλεμο. Και εμείς, αδελφοί, καθώς βγαίνουμε προς τα έξω και μιλάμε στους ανθρώπους, εκπαιδευόμαστε. Εκπαιδευόμαστε. Μαθαίνουμε από τη μία να διαχειριζόμαστε τι? Το Λόγο του Θεού. Να μιλάμε το Λόγο του Θεού με σοφία. Να έχουμε διάκριση. Να καταλαβαίνουμε πότε πρέπει να σιωπήσουμε, πότε είναι καιρός του να μιλήσουμε. Πώς να διαχειριστούμε μια δύσκολη ψυχή, έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως έρχεται και έχει μια προβληματική συμπεριφορά. Όλα αυτά πού θα τα μάθουμε, αδελφοί? Και ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει και ανάμεσά μας ότι θα κάνει ευλογία, θα φέρει ψυχές. Βλέπουμε συνεχώς, μετακινούνται αδελφοί, έρχονται αδελφοί εδώ πέρα, αυξάνεται η εκκλησία. Και εγώ τώρα τι θέση παίρνω μέσα στο έργο του Θεού? Μένω αμέτωχος παρατηρητής και κοιτάζω δεξιά και αριστερά και ενδεχομένως να κρίνω και να κατακρίνω και να κάνω πράγματα τα οποία δεν οικοδομούν αλλά φέρνουν έρηδες και διχοστασίες μέσα στο λαό, ή θέλω κι εγώ να γευτώ, όπως είπε και ο αδελφός, τις ενέργειες, τις θαυμαστές του Θεού? Θέλω κι εγώ να γίνω μέλος και μέρος αυτού του έργου το οποίο μας καλεί ο Κύριος όλους. Όποιος θέλει, όποιος έχει όρεξη, όποιανού η καρδιά είναι πρόθυμη να εργαστεί στο έργο του Θεού, αδελφοί. Είναι στην εξουσία μας, αδελφοί, είναι στην εξουσία μας ο Λόγος του Θεού, είτε να μείνει μια θεωρία στη ζωή μας και να το σπουδάσουμε απλώς διαβάζοντάς τον, είτε να τον σπουδάσουμε έμπρακτα, αδελφοί, μέσα στο έργο του Θεού, δίπλα στους αδελφούς. Έχουμε αδελφούς έμπειρους ανάμεσά μας, οι οποίοι έχουν περπατήσει αυτό το δρόμο πριν από μας. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί, και ο Ιησούς του Ναβί μετέφερε στο λαό, αδελφοί, να απέχετε από την Κιβωτό καθώς θα πορεύεστε προς τη γη Χανάν, τουλάχιστον 2.000 πύχης, για να βλέπετε το δρόμο στον οποίο θα περπατείτε. Η Κιβωτός θα σας δείχνει το δρόμο, η Εκκλησία θα μας δείχνει το δρόμο και ο λαός του Θεού θα ακολουθεί πιστά με βάση το Λόγο του Θεού και την Εκκλησία.
αυτά που διδάσκουν οι προϊστώτες μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτά που μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού και αυτά τα οποία μας φανερώνονται, αδελφοί, έτσι, και μας καθοδηγούν είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Διότι το έργο του Θεού, αδελφοί, έτσι γίνεται. Έχει κόπο, έχει κούραση, έχει θυσία. Αλλά ο μισθαποδότης μας, τον οποίον πρέπει και να βλέπουμε και να ελπίζουμε, είναι αγαθός και δίκαιος. Δόξα στον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί.